Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Αν ήταν κάποιος προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα σχολιάζατε το ίδιο, φαντάζομαι. Έχουν συμβεί τόσα, χωρίς καμία κριτική στάση απέναντι σε όλα αυτά. Κατά το δοκούν, λοιπόν, η κριτική δεν πειράζει. Θεμητό. Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κάνουμε σήμερα, σε αυτή τη συζήτηση δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί γρήγορα ότι δεν ήταν υποχρεωτική και πως το Σύνταγμα δεν την απαιτούσε και δεν χρειαζόταν για να συνεχίσει η αριστερά να έχει την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά προκλήθηκε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που αποδεικνύει άλλη μια φορά το βαθύ ουσιαστικό σεβασμό στους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, στον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της, άσκηση της πολιτικής. Δεν έχω όμως καμία αμφιβολία, αν υποθέσουμε ότι, φαντασιακό είναι λίγο αυτό, αλλά αν βρισκόταν η καινούρια Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη στην αντίστοιχη θέση σήμερα, θα στυνόταν πολλή ώρες συζητήσεις στα κανάλια για το πόσο σοφός είναι ο συνταγματικός νομοθέτης που διαφυλάττει τη σταθερότητα της χώρας και δεν βάζει τη χώρα σε εκλογικές περιπέτειες. Αντί για τέτοια συζήτηση, λοιπόν, σήμερα ακούμε αποστασίες, προσκόλληση σε καρέκλες, ανταλλάγματα, εξαγορές και πολλά άλλα δυσάρεστα πράγματα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζητάμε σήμερα την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Και δεν τη ζητάμε για να δικαιώσουν που καταφέραμε να δικαιώσουν οι βουλευτές την κυβέρνηση που καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα ουσιαστικά από την ασφικτική μνημονιακή περίοδο, που προστατεύουμε εργαζόμενους και διαφυλάξαμε την κοινωνική συνοχή, που ξαναεντάξαμε τη χώρα μας στο διεθνές οικονομικό σύστημα και την καταστήσαμε ελκυστική στην επιχειρηματικότητα και την επενδυτική πρωτοβουλία, που τις προσδώσαμε ξανά κύρος και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή. Όλα αυτά είναι και γνωστά και βιωμένα από τους συμπολίτες μας. Ζητάμε ανανέωση της εμπιστοσύνης για να ολοκληρώσουμε αυτά που απομένουν και που έχουν δρομολογηθεί και τους επόμενους μήνες ξετυλίγονται μπροστά μας. Αναφέρθηκαν όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά και από τον Πρωθυπουργό χθες και από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Να θυμίσω όμως επιγραμματικά ότι είναι η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής και την κατάργηση της θεσμικής ατιμορρησίας υπουργών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Η ρύθμιση των 120 δόσεων για να ανακουφίσει χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η στήριξη της στεγαστικής πολιτικής με επιδότηση δόσεων για την πρώτη κατοικία και επιδότηση ενοικίου. Η ολοκλήρωση της συζήτησης και η υλοποίηση μιας ιστορικής συμφωνίας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγγνώμη για 10 δεύτερα για να φύγουν τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 35 μαθήτριες και 3 Σε λίγες μέρες θα κληθούμε σε αυτή την αίθουσα να πάρουμε μια ιστορικά πραγματική απόφαση ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που εξασφαλίζει πολλά περισσότερα από την εθνική γραμμή το ενός ονόματος με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις. Μια συμφωνία που βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό. Οι γειτονές μας έχουν αλλάξει σύνταγμα, όνομα, σύμβολα. Με τη συνταγματική αλλαγή δεν μπορούν να θέτουν θέμα μειονότητας και αναγνωρίζουν τα σύνορα. Μια συμφωνία που αναβαθμίζει καταφανώς τη χώρα και το γεωστρατηγικό της ρόλο, συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής και προωθεί μια θετική ατζέντα στη συνεργασία ανάμεσα στις κοινωνίες των δύο χωρών. Δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα γύρω από το οποίο στρουθοκαμήλιζαν για δεκαετίες εναλλασσόμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
σε ένα πρόβλημα που η κυβέρνηση είχε το σθένος, το κοίταξε κατάματα, με άξονα την εθνική γραμμή, με αντιεθνικιστική αντίληψη και όρους εθνικού συμφέροντος. Όμως γίναμε μάρτυρες αυτές τις μέρες ενορχιστρωμένων παρακρατικών πρακτικών με ύβρις, απειλές εναντίον βουλευτών και των οικογένειών τους. Βλέπω τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ήταν εδώ ο κύριος Ζανέλης, η κυρία Παπακώστα, βουλευτές Βορείου Ελλάδος, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν. Στέλνουν μηνύματα του τύπου «Θα βρεις το κεφάλι σου στο χαντάκι, θα σε σκοτώσουμε, μην τολμήσεις, θα μαρτυρήσεις», φωτογραφίες με λιωμένα κεφάλια και αφισοκολλήσεις με ανάλογο περιεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει κάποια στελέχη της παράταξής του να υποκινούν και να υποδαβλίζουν πράξεις βίας εναντίον βουλευτών και των οικογένειών τους και σιωπά. Δεν τις καταδικάζει. Θα εξαιρέσω την κυρία Μπακογιάννη, το έκανε σήμερα, αλλά ακούστηκε και ένας άλλος βουλευτής, νομίζω, σήμερα εδώ. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία να το πει αυτό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ βλέπω ότι είναι εγκλωβισμένος. Εγκλωβισμένος ανάμεσα στις φιλοδοξίες του και στις ακροδεξιές επιλογές ηγετικών στελεχών του κόμματός του. Νομίζω ότι μπέρδεψε ασφαλίτικες πρακτικές του παρελθόντος με την ασφάλεια των πολιτών. Κάποτε ήταν το τρίκυκλο Γκοτζαμάνι και η κάλυψη των παρακρατικών. Τώρα έχουμε γκοτζαμάνιδες των SMS, γκοτζαμάνιδες τεχνολογικούς. Θέλω όμως από εδώ, από το βήμα της Βουλής, να στείλουμε κι εμείς ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτές τις όποιοι και αν είναι αυτοί που τις υποκινούν ή τις σιγοντάρουν, η αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη, έχουν ήδη στα χέρια τους και άτομα και στοιχεία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει και εδώ και καιρό σημαία του το θέμα της ασφάλειας, ανασφάλεια το λέει εκείνος. Το υπενθυμίζω από εδώ ότι η ελληνική αστυνομία έχει καταφέρει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επικράτεια και βεβαίως στην Αθήνα που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έχει εξιχνιάσει υποθέσεις, έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, ληστείες, διαρρήξεις, τράφικινγκ, απαγωγές, εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων, κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και άλλα. Ξέρουμε όλοι ότι η εγκληματικότητα και η παρβατικότητα υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Δυστυχώς υπάρχουν. Και η χώρα μας φυσικά δεν αποτελεί κάτι το ξεχωριστό. Αυτό που πρέπει είναι από τη μία πλευρά να περιορίζονται οι αιτίες και από την άλλη βεβαίως να αντιμετωπίζονται με ένα καλά οργανωμένο μηχανισμό και σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε ως κυβέρνηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με τη δουλειά που ξεκίνησε από τον Γιάννη τον Πανούση, τον Νίκο τον Τόσκα, συνεχίζεται σήμερα με μένα και την Κατερίνα την Παπακώστα, όπου επίσης όλοι εμείς μαζί έχουμε ένα διαρκές μέτωπο σε φασίζουσες αντιλήψεις και πρακτικές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και με όλα αυτά τα οποία συζητάμε αλλά και ξετυλίγονται γύρω μας, κρίνεται όχι μόνο που θα πάει η χώρα, αλλά και η ολόκληρη Ευρώπη. Οι πολιτικές δυνάμεις αναδιατάσσονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο ο προοδευτικός δημοκρατικός χώρος να ανασυνταχθεί και να σηκωθεί ανάχωμα στην προσπάθεια της ακροδεξιάς και των εθνικιστών. Να μην επιτρέψουμε ούτε στους εγχώριους Όρμπαν και Σαλβίνη να δηλητηριάσουν την κοινωνία μας με φόβο και μίσος. Και φυσικά να μην τους αφήσουμε να σηκώσουν τύχη ανάμεσα στους λαούς. Σας καλώ να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να μην ανακοπεί η ανάταξη, η ανασύνταξη, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας την ιστορικά κρίσιμη αυτή στιγμή. Να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για να συνεχίσει το έργο της και να ολοκληρώσει αυτά τα οποία αυτή τη τετραετία να κάνει, αλλά και για να δυναμώσουμε το δημοκρατικό και προοδευτικό μέτωπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ.